Τα προβλήματα πλέον στην περιοχή μας είναι πάρα πολλά. Εάν δείτε στα 8 χρόνια διακυβέρνησης της περιφέρειας από τον κύριο Μέτιο, αυτό που μπορείτε να διαπιστώσετε είναι ένα τίποτα. Και όταν λέω ένα τίποτα, όχι για ασφαλτοστρώσεις και 2-3 παρεμβάσεις εδώ εκεί, αλλά μιλάω για ουσιαστικά ζητήματα, όπως είναι τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα. Ο νομός μας όλα αυτά τα χρόνια έχει μείνει έξω από παρεμβάσεις στον αγροτικό τομέα. Δηλαδή, ταμιευτήρες, φράγματα, αναδασμοί, παρεμβάσεις κτλ. Όπου θα μπορούσε με τέτοιες επενδύσεις στην περιοχή να αποδώσουν και στον κόσμο ένα καλύτερο εισόδημα. Σήμερα αναγκάζεται ο κόσμος να ξοδεύει, ο γεωργικός κόσμος πάντα μιλάω, τεράστια ποσά για άντληση νερών, υδάτων από κομμόνες, άλλες με υπάρμελα νερά κτλ. Κτλ. Εμείς, και όχι μόνο σε αυτά τα ζητήματα και σε πολλές άλλες παρεμβάσεις που μπορούσε να κάνει η περιφέρεια, δυστυχώς δεν έκανε, δεν διεκδίκησε, θα έλεγα με μια κουβέντα, δεν διεκδίκησε για να γίνουν πράγματα στην περιφέρεια. Σκεφτείτε ότι η περιφέρειά μας είναι η τελευταία των τελευταίων της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Άρα λοιπόν η υποψηφιότητά μου είναι να παρέμβουμε ουσιαστικά με την παράταξή μας, να παρέμβουμε ουσιαστικά σε αυτούς τους τομείς. Προτείνουμε να γίνουν ταμιευτήρες στην περιοχή της Πανδρόσου, στην περιοχή της Φιλίρας, να γίνει το αρδευτικό από το φράγμα Ιασίου στην περιοχή Ιασίου Αριανών και όπου άλλο μπορεί, φτάνει με μελέτη κτλ. Δεν ξέρω πόσο ποια χωριά μπορούν άλλα να συμμετέχουν εκεί, αλλά πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται αυτά τα μεγάλα έργα στην περιοχή μας, όχι μόνο να δώσουν δουλειές, αλλά να ανακουφιστεί και ο κόσμος και ο γεωργικός κόσμος. Έχω βαρεθεί να ακούω κατεξοχήν αγροτική περιοχή, αλλά χωρίς έργα υποδομής προς αυτόν τον τομέα. Άρα λοιπόν πρέπει αυτές οι παρεμβάσεις να γίνουν. Επίσης προτείνουμε στις 2 ταμιευτήρες που υπάρχουν στην περιοχή Ανδριανής και Σιδηροχωρίου να γίνουν και εκεί αδρευτικά έργα και επίσης προτείνουμε και ένα ταμιευτήρα να γίνει στους Αγίους Θεοδόρους. Στην περιοχή, από ό,τι μας λένε κάτι και εκεί, είναι μια περιοχή που την ονομάζουν Σκόπια. Άρα σε αυτή την περιοχή πρέπει να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Επίσης, πρέπει να δούμε το νοσοκομείο να στελεχωθεί, που η περιφέρεια έχει δυνατότητα μέσω των ΕΣΠΑ να βοηθήσει σε αυτό το τομέα με προσλήψεις επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε το νοσοκομείο σαν κόρεο οφθαλμού, αυτό που υπάρχει με διεκδίκηση για το καινούργιο και τα κέντρα υγείας Σαπών και Ιάσμου και επίσης να ενισχύσουμε και τα αγροτικά ιατρία. Πρέπει αυτό να τα δούμε όλα μαζί και να κάνουμε όλες μας δυνάμεις και διεκδικήσεις να πέσουν εκεί. Επίσης, θέλω να στείλω μέσω του μέσου σας το ενημερωτικό ότι για τον κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε. Ψηφοφόροι, Μέτιος ή το Ψίδης είναι το ίδιο νόμισμα. Ό,τι έκανε ο Μέτιος περίπου θα κάνει και ο το Ψίδης. Δεν έχουν καμία διαφορά. Ο Μητσοτάκης θέλει έναν από τους δύο. Δεν τον διαφέρει ποιος θα είναι αυτός. Ο Μητσοτάκης θέλει αυτή τη στιγμή έναν από τους δύο για να ξεκοκαλύσει ανενόχλητος τα 35 δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς διεκδικούμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να έρθουν λεφτά στην περιφέρεια για να ξεκινήσει το μεγάλο έργο του φράγματος Κομψάτου που είναι τα 200 εκατομμύρια και άλλα 200 ίσως για να γίνει το αρδευτικό που θα φτάσει μέχρι το Μεσέ, μέχρι το Φανάρι. Αυτό το μεγάλο έργο θα καλύψει όλη την περιοχή. Μιλάμε για 250.000 στρέμματα θα καλυφθούν αρδευτικά. Άρα λοιπόν, αν δεν έρθουν τώρα τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης στην περιφέρειά μας, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Αυτά έχω να πω. Καλό τον κόσμο και κυρίως τους ανθρώπους που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν έρθει σε επαφή με το ΣΥΡΙΖΑ, να στηρίξουν το ψηφοδέλτιό μας. Το ψηφοδέλτιό μας είναι ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία. Εκεί θα το βρούνε. Ευχαριστώ πολύ.